Η Ρωσία τώρα, κυρίες και κύριοι, μετά τα παράνομα δημοψηφίσματα, ανακοινώνει την προσάρτηση 4 περιοχών της Ουκρανίας, για τις οποίες έγιναν τα δημοψηφίσματα. Η Νέλη Χαχάμη έχει περισσότερα. Νέλη. Όπως ανακοίνωσε ο Ντμίτρη Πεσκόφ πριν από λίγο, αύριο στις 3 η ώρα στο Κρεμλίνο, στην κόκκινη πλατεία στη Μόσχα, θα υπογραφεί ουσιαστικά από τον Βλάντιμιρ Πούτιν σε μια επίσημη τελετή το διάταγμα για την προσάρτηση των 4 περιοχών της Ουκρανίας, για τις οποίες έγιναν τα δημοψηφίσματα τις προηγούμενες ημέρες. Πρόκειται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον για μια πανηγυρική τελετή, και αυτό γιατί έχουν στηθεί ήδη στην κόκκινη πλατεία πολύ μεγάλες πινακίδες και ένα πολύ μεγάλο βίντεο wall, στο οποίο ήδη οι τέσσερις περιοχές ανακηρύσσονται ως μέρη της Ρωσίας. Προφανώς ο Πούτιν θα επιχειρήσει σε αυτό το σόου να εμφανιστεί νικητής. Τώρα, Νέλη, όσο συνεχίζεται η μερική επιστράτευση, συνεχίζεται και το κύμα φυγής, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Φινλανδία ανακοινώνει πως κλείνει τα σύνορά της με τη Ρωσία. Από απόψε τα μεσάνυχτα, λοιπόν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, θα κλείσουν τα σύνορά της Φινλανδίας προς τους Ρώσους τουρίστες, όπως τους λέει. Και αυτό γιατί οι πολύ αυξημένες ροές, να πούμε ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν περάσει από τα σύνορα πάνω από 50.000 Ρώσοι προς τη Φινλανδία, θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Να πούμε βέβαια ότι διευκρινίζεται ότι θα μπορούν Ρώσοι πολίτες να επισκεφθούν οικογένειες που έχουν στη Φινλανδία, είτε να περάσουν τα σύνορα για λόγους σπουδών ή εργασίας. Mm-hmm. Και αυτό γίνεται τη στιγμή που έτσι και αλλιώς το κύμα φυγής είναι πολύ μεγάλο και η επιστράτευση όλη αυτή συνεχίζεται. Και παράλληλα, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου υποστηρίζει πως η Μόσχα χρησιμοποιεί ανεκπαίδευτους νεοσύλλεκτους. Ανεκπαίδευτους νεοσύλλεκτους, ή τέλος πάντων ανεπαρκώς εκπαιδευμένους νέους ανθρώπους, οι οποίοι στέλνονται στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας για να ενισχύσουν διάφορες μονάδες, και μάλιστα επίλεκτες. Και αυτό φαίνεται, όπως λέει, σημειώνει το Ινστιτούτο, ότι επιβεβαιώνει πως έχουν υποστεί πολύ μεγάλες απώλειες οι Ρώσοι στην Ουκρανία και ότι αυτές οι προσθήκες δεν θα ενισχύσουν σημαντικά το μέτωπο. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει ανακοινωθεί η τηλεφωνική επικοινωνία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γνωρίζουμε την ατζέντα. Ξέρουμε ότι πιθανότατα θα γίνει σήμερα το βράδυ. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται το τηλεφώνημα. Βασικό θέμα, βέβαια, θα είναι αυτά τα παράνομα δημοψηφίσματα στην Ουκρανία. Δήλωσε πολύ χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θα ήθελε να μην έχουν διεξαχθεί αυτά τα δημοψηφίσματα και να είχαμε επιλύσει το πρόβλημα διπλωματικά. Ενώ είπε επίσης ότι όλο αυτό γίνεται μετά από προτροπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που του ζήτησε, του Τούρκου Προέδρου, να μεσολαβήσει και να προσπαθήσει να μεταπείσει τον Πούτιν να μην προχωρήσει με την προσάρτηση. Βλέπουμε για ακόμα μια φορά τον Ερντογάν να επιχειρεί να αποκτήσει ρόλο διαμεσολάβησης. Ευχαριστούμε πολύ, Νέλη Χαχάμη.